Επιστολή προς τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας και την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη απέστειλε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Οριστιάδας με θέμα την αύξηση των μεταναστευτικών ροών και ενίσχυση με προσωπικό. Δυστυχώς τα πράγματα έχουν επιδεινωθεί με αυτό το, με την έλευση των μεταναστών από το ποταμό Εύρο. Εμείς έχουμε κάνει κατά καιρούς έγγραφα και προφορικώς έχουμε μεταβιβάσει στην πολιτική και φυσική ηγεσία μας ότι το πρόβλημα μετά την άνοιξη και το καλοκαίρι που θα πέφτουν οι στάθμες του νερού θα επιδεινωθεί. Αλλά δυστυχώς από τη μεριά τους δεν βλέπω να έχουν κάνει κινήσεις στο να βοηθήσουν την κατάσταση, να κάνουμε κάτι στο να μειώσουμε αυτή τη ροή των μεταναστών προς την ελληνική κατεύθυνση. Και έχει επιδεινωθεί το θέμα όσον αφορά τι. Έχουν πλέον πάει στα χωριά και δημιουργούν προβλήματα στους κατοίκους. Δηλαδή, άμα περάσετε μια βόλτα από τα χωριά τα οποία έχουν πολύ λίγους κατοίκους, θα σας πούνε οι άνθρωποι, είναι ανήσυχοι. Έχουν περάσει από εκεί, έχουν δημιουργήσει διόδους από εκεί τα κυκλώματα και μπαίνουν μέσα σε σπίτια, κλέβουν αυτοκίνητα, παίρνουν τα ρούχα των ανθρώπων. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν παλαιότερα. Το μεταναστευτικό έχουμε πει κατά καιρούς ότι είναι μείζον ζήτημα εδώ και 3-4 δεκαετίες. Αλλά τελευταία έχει επιδεινωθεί όσον αφορά αυτό το θέμα. Οι αστυνομικοί μιλούν για μεγάλη αύξηση των μεταναστευτικών ροών που έχουν ως αποτέλεσμα καθημερινά κρούσματα κλοπών, διαρρήξεων κατοικιών και καταστροφής αυτών. Η ρίζα του προβλήματος, σύμφωνα με τον κύριο Ακίδη, εγκείται στο γεγονός ότι τα αστυνομικά τμήματα του Βορείου Εύρου είναι υποστελεχωμένα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλύψουν όλο το εύρος του νομού. Επίσης, προβληματισμό προκαλεί η έλλειψη εξειδικευμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού που θα διευκολύνει το έργο των αστυνομικών, όπως θερμικές κάμερες και οχήματα. Πρώτον, εμείς ζητάμε να μας καλύψουν τις οργανικές μας θέσεις. Είναι το Α. Είναι ξεκάθαρο το θέμα. Δηλαδή, όταν έχουμε 60 κοινές οργανικές θέσεις, επίσης γύρω στα 25 με 30 άτομα τα οποία έχουν φύγει από τη δικιά μας διεύθυνση και έχουν πάει σε άλλες διευθύνσεις, άρα μιλάμε σε σύνολο γύρω στα 80-90 άτομα. Αν μας καλύψουν σε πρώτη φάση αυτούς, μπορούμε να λειτουργήσουμε. Βέβαια, μας στέλνουν και τους αποσπασμένους εκεί που είναι σίγουρα μια βοήθεια, αλλά το βασικό είναι να μας καλύψουν τις θέσεις μας. Όσον αφορά τον εξοπλισμό, είναι ξεκάθαρα, έχουμε πει εδώ και 5 χρόνια ότι ήταν να βάλουν κάτι κάμερες εδώ που θα μας βοηθούσαν να καλύψουμε τον Εύρο ποταμό, να υπάρχει λήψη, να βλέπουμε. Γιατί ό,τι μπορεί να γίνει θα πρέπει να γίνει εκεί, προτού μπουν μέσα αυτοί οι άνθρωποι. Άμα περάσουν το ποτάμι και μετά, τα κυκλώματα ξέρουν, έχουν δημιουργήσει διόδους διάφορους στον ορεινό όγκο, ξέρουν πολλά πονοπάτια που δυστυχώς δεν μπορούμε να τους εντοπίσουμε όλους. Δεν γίνεται αυτό και των πραγμάτων. Πόσοι είμαστε εδώ που μπορούμε να πιάσουμε όλο. Ο Εύρος ποταμός είναι 200 χιλιόμετρα, μπορούμε να τον πιάσουμε όλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο κύριος Ακίδης μιλά για χρόνια υπεράνθρωπη προσπάθεια των αστυνομικών, καθώς όπως δηλώνει, δεν έχει πάρει κάποια απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο ακόμα. Έχουμε πει κατ' επανάληψη. Υπάρχει το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου, το οποίο απασχολεί ένα ολόκληρο τμήμα 40-50 ατόμων. Εκεί παιδιότερα η φύλαξη σε αυτό το τμήμα είχε αναδεθεί σε εταιρεία security. Αυτό έχει σταματήσει εδώ και 2 χρόνια. Και απασχολεί ένα ολόκληρο τμήμα εκεί. Αυτό το τμήμα θα μπορούσε να βγει έξω και να παρέχει υπηρεσίες στον κόσμο. Αυτά ζητάμε, να ξαναπροσληφθούν οι security. Πάλι έχει γίνει διαγωνισμός, πάλι έχει παγώσει. Τα ίδια και τα ίδια. Έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε και να τα ξαναλέμε συνέχεια, να ανακυκλωνόμαστε. Καμία απάντηση πήρατε τελευταίο? Δυστυχώς όχι. Λέμε τα ίδια πράγματα, αυτό που σας είπα. Δηλαδή, έχει γίνει διαγωνισμός, έχει παγώσει ο διαγωνισμός. Όπως και για τις κάμερες. Έχει γίνει διαγωνισμός, έχει παγώσει. 5 χρόνια αυτό το πράγμα. Για οχήματα, έχει γίνει διαγωνισμός, παγώσει ο διαγωνισμός. Δεν γίνει πάλι. Όπως καθαριότητα, έχει γίνει διαγωνισμός, παγώσει ο διαγωνισμός. Τι γίνεται, δηλαδή. Λειτουργεί έτσι κράτος? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση για να λυθούν αυτά. Αλλιώς δεν λύνουν. Ξεκάθαρα.